Λοιπόν, καλησπέρα. Το κλειστό εδώ στα Άνω Λιώσια. Με ένα όμορφο παιχνίδι. Ο καλύτερος θα κερδίσει. Οι Τζόκερς ξεκινάνε ζεστοί. Πυροβολούν έτσι ότι γράμμα 6.75. Ο οποίος θα δώσει προβάδισμα στην ομάδα του 3-0. Θα βγάλουν και την άμυνα. Καραγιάννης θα πάει μέχρι μέσα. Καραγιάννη, συγγνώμη. Δεν θα καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Κάνε ποδαράκια μου. Δεν θα τελειώσει τη φάση σε πρώτο χρόνο. Θα το κάνει με τον δύσκολο τρόπο. Ο Κοντροές. Προβάδισμα με 5. Σουδιά 2. Μπάλα στο σίδερο. Ο Καλιανίος θα κόψει στα αριστά. Από τον Καλαϊτζόγλου θα βάλει τους πρώτους 3 πόντους για την ομάδα του. Φιλιππάκος και αυτός θα απαντήσει, ναι, θα το κάνει. Βρέχει τρίποντα. Στο κλειστό του Αγίου Νικολάου, εδώ στα Λιώσια. Τζοκέρ 8-3. Πάμε στο σίδερο. Μουτσιόπουλο, ο Μανώλης θα μειώσει στους 2, το Μπουμπούνης από τη γωνία, είπαμε βρέχει τρίποντα, κατέλωσε. Θα απαντήσει ο Κυρίκος, 11-6. Ο Γουρλίτης. Στην άλλη πλευρά ο Καλλινίδης θα κερδίσει το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Έφερε στην πρώτη. Τζόκερς θα βγει, προηγούνται 12-16 και μετά το σκορ 6-20 για το τέλος του 10 λεπτού. Ο Ζωές μπάρει στο σίδερο, Καραγιαννίδης προσπαθεί κατά επιθετικό. Καλαϊτζόγλου θα σπρώξει την ομάδα του.
0 a 2, ούτε η πάσα. Κλειμάτος. Κοντροές. Καλενίδης. Θα τελειώσουμε το αριστερό. Όχι. Καταγιαννίδης μάχεται για το επιθετικό. Η μπάλα καταλήγει για ακόμη μια φορά. Θα κάνει το 14-8, θα ρίξει διαφορά στους 6. Μουτσιόπουλος θα κλέψει, θα πάει μέχρι μέσα. Θα πάει μέχρι μέσα, θα πάει αλλά θα πάρει και το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή. Το νούμερο 13, τον Smurfs. Φιλιππάκος για τρεις από την γωνία, άστοχος. Επιθετικό rebound. Από τον Πάτσι. Καλά θα το πετύχει ο Κοντροές. 16-10. Διαφορά στους 6. Αλέξης. Καλά η Τζόγλου. Μαζεύει ο Πάτσις για βοηθή στο playmaker τον Τζόκερ. Τον Κοντοέ, Καραγιαννίδης. Σπεϊθεί, θα πάει μόνος μέχρι μέσα. Εντεβείς στο φάου και θα έχει δικαίωμα για δύο. Για να μειώσει.
τελειώσουν ακόμα περισσότερο. Καλά, Τζόγλου. Θα γίνει το λάθος. Δεν χρειάζεται αυτό. Οπότε θα κερδίσει το φάουλ. Μαλαγιές, Μητσιόπουλο θα κάτσει στον πάγκο. Μποχωρεί τη θέση του. Πάρει το φάουλ, τι έδωσε. Το πήρε τον Αλεξή. Τέταρτο μαντικό. Πολύ κακή πρώτη. Μας θύμισε Σκοτιανίδη στο ΆΚΑ πριν αρκετά χρόνια με τη φανέλα του Ολυμπιακού Σοφοκλής. Και εγώ στο Πέταλο. Καταλαβαίνει τι είχα πάθει. Λοιπόν, ο Καραγιαννίδης πήρε το επιθετικό. Θα τα καταφέρει ούτε τώρα. Θα προσθέσει δύο πόντους στο ενεργητικό του και σε αυτό το κομμάτι αυτού. Τα χέρια του Νινιού, του Παλεκτός. Πάλι σε αυτούς, αυτό τελείωμα το Ποχορίδη, αλλά η Τζόγλου, ο Λίπτης, η Βάδο από ποιον, η Φίλη Βάδο, 45 δευτερόλεπτα. Το συν 4 έτσι και έτσι. Σαν Αντώνιος Μέρς 17-13, θα επανέλθουμε σε πάρα πάρα πολύ λίγο με την έναξη δεύτερη φορά. Λοιπόν, το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε. Τον πόντο, αστικό,
Σε τριών πόντων η μπάλα δεν θα βρει το στόχο της. Κατοχή και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Κοντρέσι θα πάρει την Ποσοταλή, θα τρέξει όλο τον γήπεδο, θα πάει μέχρι μέσα. Θα τελειώσει τη φάση 19-13. Πετυχαίνει τους πρώτους πόντους της ομάδας του σε αυτή την περίοδο. Θα δώσει προβάδισμα 6 πόντων. Οι Smurfs δεν πήρανε κάτω έξω από τη γραμμή των 6.75. Για να δούμε καλά. Κιόπουλος αυτήν την φορά θα στοχίσει επιθετικό rebound τον Αλαϊτζόγλου 19-15. Πάντα κοντά στο σκορ οι Smurfs, οι Joggers δεν μπορούν να χτίσουν διαφορές άνω των 6 πόντων. Για 3 ο Πάτης θα στοχίσει. Εκεί μόνο αντί τον κουμπό θα μπορούσε να αρπάξει την μπάλα και να καρφώσει με τα δύο του τεράστια χέρια στο καλάθι. Σίγουρα όχι κάποιος από τους συμπαίκτες του σε αυτή την ομάδα. Δεν ξέρω τι όνειρο έγινε τώρα ο Καλαϊτζόγλου. Το πιάνει μια τρέλα όταν είναι να μειώσει τις Smurfs. Καραγιαννίδης. Λοιπόν, άσο το συντριών πόντων, το 19-15 παραμένει. Οι Joggers θα καταφέρουν να προσθέσουν με δύο πόντους. Ο Μουσιόπουλος επιβάλλει τα δύσκολα, έχασε το εύκολο. Το σκορ έχει κολλήσει το 19-15 εδώ στο φωτεινό πίνακα στο κλειστό του Αγίου Νικολάου. Μουτσιόπουλος θα πάει μέχρι μέσα, θα προσποιηθεί. Πολύ όμορφη πάσα στον Βουρλίτη, ο οποίος θα πάρει το φάουλ
και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Νούμερο 24, το Σαν Αντώνιο. Πάμε σε time out, 5 και 24 για το τέλος ημιχρόνου. Λοιπόν, τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν κατέρωθαν στους δύο πάγκους, 19-17. Το καλάθι δεν θα έρθει από τον Κυρίκο. Καλά η Τζόγλου. Αλέξη. Μουτσιόπουλου 19-19 από το νούμερο 13 το Σμέρς. Ο Μανώλης πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση απόψε, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Κυρίκος Ασοχής, η άμυνα θα βγει για τους Σμέρς. Έχουν ευκαιρία να περάσουν για πρώτη φορά μπροστά. Καλαϊτζόπουλου, Βουρλίτης για 3-45. Ας το πω. Συνδεθεί με το καλάθι. Το Σταλέτος έχει έρθει στο γήπεδο, αν βλέπω καλά. Θα πέραξε λίγο στο Παριέ. Καλά η Τζόγλου. Αλέξη, θα γίνει το λάθος. Κοντοές, θα αποφύγει το Βουλίδη, θα πάει μέχρι μέσα. Αυτό το δεκάλεπτο. Καλατζόγλου. Αλέξης. Θα γυρίσει. Είχαν την ευκαιρία τους τώρα. Να βρεθούν σε θέση του. Δεν το κάναν. Βάλα σε ποιον. Φελιπάκος. Κυρίκος. Ούτε τώρα. Πολύ κακή πάσα του Κοντοέ, κατοχή και πάλι για τους Μέρους. Δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας. Τον μπάσκετ που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή. Από τον μπάσκετ που μας προσφέρουν οι δύο ομάδες. Εκατέρωθεν λάθη. Οι Τζόρτζες ουσιαστικά δεν έχουν παρουσιάσει σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Αλέξης, καλά η Τζόγλου. Δεν θα μετρήσει. Καλά η Τζόγλου, κάτω. Για δύο, μέσα 19-21, ανάτο το προβάδισμα. Δεύτερη σερή 8-0. Έχουν βρεθεί μπροστά. Η απάντηση όμως είναι άμεση από τον Κυρίκο. Με ταμπλό παρακαλώ. Από τη 45-22-21 σε κολλάει την ομάδα από τους 19 πόντους. Σταλέτος θα κλέψει. Ο Κυρίκος θα κάνει το 24-21. Η αλήθεια είναι ότι ο Σταλέτος αλλάζει επίπεδο τους Jokers. Το
Κωνσταντοπανόπουλος, τα λεγόγλου εκεί τι έκανε. Μαγικό καλά που πήγε να πετύχει, περιστροφή, για τον εαυτό του. Κοντοές. Κύρικος από το ΣΥΔΙ. Θα πάει μέχρι μέσα. Το ταλέντο. Φιλιππάκος, 1 και 20. Του τριών πόντων, όχι. Ο Καλινίδης δεν θα καταφέρει να δώσει προβάδισμα 6 πόντων στην ομάδα του. Μπαίνουμε σιγά σιγά προς το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Αλέξης. Προχωρεί τους γιατρείς. Πάλι στα χέρια του Κοσταλέτου. Ποιος θα κατεβάσει για την ομάδα του. Στον Κυρίκο. Γι' αυτό με τα βλέπω πήγε ο Αθέντες. Θα το βάλει και το δεύτερο συνεχόμενο. Ο Χάρντεν θα κάνει αυτά. Ο Λιπάκος δεν θα κάνει το χαρτί από το ραλί. Ανοίξε την κυφή. Ό,τι φαίνεται δεν θα το ξαναδούμε. Πρέπει να γύρισε το πόδι του εκεί. Αυτό που είναι το σκοτήσι. Η αντίθεση των Τζόγκερς ήταν αστραπιαία. Σαν να τους χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα. Με το που βρεθήκαν πίσω εν ρηπή οφθαλμού κάνανε σε ρή 5-0. Κυρίκος, όχι, δευτερόλεπτα, Φιλιππάκος, τέλος του χρόνου. Γιώργκες Μερς, 24-21, θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο με την μάχη του δευτερού χρόνου. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Κυρίκος, άστοχος. Κοντοές. Οι Σμέρς θα κλέψουν. Να κυρακές από τον Καραϊτζόγλου. Έγινε το λάθος. Σταλέτος κάτι ξέχασε. Κοντοές θα πάρει το φάουλ. Πατήσει καλά, θα στοχίσει. Κυρίκος θα τελειώσει τη φάση. 26-21. Μητσόπουλος. Άσοπος, επιθετικό rebound, καλά Κιόγλου. Στον Βουλίδη, 1-2, μέσα. 26-23. Διαφορά στους τρεις πόντους. Πάντα σταθερά. Σε θέση οδηγού. Κλείνε κίνηση της φοράς. Στα μέσα του δεύτερου δεκαλεπτού. Τότε που οι Σμέρς περάσαν εμένα. Με 2 συγγνώμη, 19-21. Το αλέτος πολύ ψηλά, θα αρπάξει το rebound. Καλά και όλοι. Θέλησε να βρει μετρό με την Κωσιακό των Ινιών. Να προσφέρει φόρμα. Είναι πάντα. Κοντοές. Το Σαλέτος. Έξω από το 28.
23 από νούμερο 31 το Τζόγκερ. Καλά η Γιόγλου. Δεν θα σου κάνει το χατήρι πορτοκαλί. Καλέτος. Θα αποφύγει το καλά η Γιόγλου με πολύ όμορφο τρόπο. Πέντε. Μαγικός Μανώλης Μουτσιόπουλος. Ο καλύτερος παίκτης ως μέρες απόψε. Μανώλη χρωστά σκέρασμα. Λοιπόν, η μπάλα στο σίδερο. Για την ακρίβεια. Συγκρά 3. Λοιπόν, το σκόρ είναι στο 28-26, 6 και 14 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Είπαμε, οι Τζόγκερς είναι πάντα μπροστά, αλλά νιώθουν πάντα την γραφή ανάσα των αντιπάλων τους. Κυρίκος για 3. Αλλά οι Τζόγκερς θα μαζέψει, το 26 παραμένει. Τζόπουλος. Τρεις, άστοχο. Από Καλλινίδη. Κάνει το λάθος. Και θα πάει μέχρι μέσα. Στήσει, κατοχή. Κορνινιό. Κατοχή και πάλι για τους Μέρφς. Έχουν ευκαιρία να ισοφαρίσουν. Εκτός αν γυρίσουν εσύ τριών πόντων και ευστοχίσουν. Πράγμα που το σημάνει που θα περάσουν μπροστά. Προς το παρόν έχουν κερδίσει το φάουλ. Πάνω στον Βασί. Ποιος το πλού. Λοιπόν, τι έχει δοθεί. Το έχει δώσει αμυντικός ο Μπάτσι. Καλά η Τζόγλου. Θα πάρει το σκριν. Τίποτα δεν είναι έτσι. Πάλι έφυγε τα χέρια του. Λοιπόν, πουλίτης στο
αμυντικό που πάει τώρα με τον Φιλιππάκο απέναντι του. Σε άμυνα ζώνης, καλά βλέπω Αλέξης, αφορτήσει πως θα λέτε, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Θα πάρει το αμυντικό rebound. Φιλιππάκος για τρεις. Καλά η Τζόλη. Πάρει το σκριν για δύο. 28 όλα. Με αυτά και με αυτά οι Mavs φέρνουν το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. Το Σόγλου Φιλιππάκος Σαλέτος Καλινίδης Λύση Βουλμίδης στον Καλαϊτζόγλου για το προσπέρασμα. Για δύο. Επιθετικό ριμπάτ, Μητρόπουλος είναι μόνος του. Δεν θα πάρει μπροστά την ομάδα του. Φιλιππάκος Κωνσταλέτος 30-28. Από το νούμερο 31 πάμε να πουλώ τον Τζόκερς. Αφού δεν το έκαναν οι φιλοξενούμενοι, το έκαναν οι Τζόκερς, θα το κάνουν τώρα όμως. Διαχειρός Καλαϊτζόγλου 30-31. Το μπουμπούνισε. Δεύτερο προβάδισμα στο παιχνίδι. Οι Μέρς κάνουν στα ίσα την αναμέτρηση στην προσπάθεια που κάνουν να πετύχουν την πρώτη τους νίκη απόψε στο πρωτάθλημα. Στο τριών πόντων Αστροκρό από τον Μπάτσε, επιθετικό ριμπάουτ Κυρίκος στο Σιγκούτ Σάιτ, τον Κωνσταλέτο. Λιπάκος Κυρίκος για τρεις. Ούτε τώρα. Ο Λίτης θα μαζέψει το rebound μέσα από τα χέρια του Πάτσι. Και θα δώσει την μπάλα στο playmaker των Σμέρτ στο Καλαϊτζόγλου. Αλέξης. Πολύ καλό. Επιθετικό rebound Μητσόπουλος. Τι κάνουν εκεί τώρα, αν είναι δυνατό. Αν είναι δυνατό. Είναι όλα αυτούς το Μανούβι. Πρέπει να παίξουν και με το μυαλό. Καλέτος Κυρίκος ίσα ίσα από τον Αλέξη. Όχι, δεν θα μου το βάλεις τώρα. Αυτό του είπε ο Λυγής. Καλαϊτζόγλου Μητσόπουλος το σπίτι. Είναι μόνο στο Βουλίτης. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα δικαιωθεί 30-33. Καραγιαννίδης έχει βάλει τα πολιτικά. Δεν θα το ξαναδούμε. Τους έχουν βάλει δύσκολα τους Τζόκερς. Λείπει και ο Πανόπουλος. Το Σαλέτος, πολύ όμορφη κίνηση, πολύ όμορφη ενέργεια. Δεύτερο επιθετικό. Αυτή τη φορά σε τρίτο χρόνο θα πετύχει το καλάθι 32-33. Venida a tercera tercera de έξι. Πάμε για παιχνίδι δύο κατοχών σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα της τρίτης τροφής του παιχνιδιού. Καλά η Τζόβλου. Τέσσερα λεπτά.
Νίκος για 3 για την απάντηση, όχι. Το Σόγλου. Τζόκερς, Σμερφς, 32-36, θα επανέλθουμε με το τελευταίο 4 δεκάλεπτο, εκεί που οι δύο ομάδες κατά πάσα πιθανότητα, γιατί πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο του 6-5 λεπτού, θα λύσουν τις διαφορές τους οριστικά και αμετάκλητα. Τζόγλου για τρεις. Oh! 32-39 η διαφορά στους 7, μάλιστα. Τους έχουν εστριμώξει τα σημεία. Φιλιπάκος. Δεύτερο συνεχόμενο. Όταν βλέπεις να είναι σημάδι νίκης αυτό το τρίποντο. Σημάδι, δεν είπα καλλιωριστικό, αλλά είναι σημάδι καλό για την ομάδα. Όταν βλέπεις να παίρνει τρεις πόντους κάποια ομάδα με αυτόν τον τρόπο, οι πλανήτες είναι έτσι τοποθετημένοι για να πάρουν το παιχνίδι μέχρι απόψε. Καλά, η Τζόγλου και αυτό. Όχι, το Σαλέτο. Δεν θα πιάσει τώρα εδώ, ήταν τυχερό όμω. Καλημέρα, θα πάρει το φάουλ. Πάμε σε ένα time out. Τώρα και 19 για το τέλο του παιχνιδιού. Με το σκορ εδώ στον Χριστόδο και Νικολάου. Τζόκερς Μερφς 33-42. Λοιπόν, τέλος time out. Κύρικος. Ο Ντέις θα σπαθήσει. Αλλά έτσι όπως τι έκανε πια λοιπόν. Για τρεις, ας το πω. Από τον Καλλινίδη. Μειώνησε 35-42. Η διαφορά στους 7. Δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Ευτοχίση 36-42. Thank you.
time out, επανέλθουμε σε πάρα πάρα πολύ λίγο. Λοιπόν, και πάλι στο παιχνίδι μας. Την μπάλα χαμηλά, Ποχωρίδης, τέλος χρόνου. Αποδοχή για τους Τζόγκερς. Το παίρνει πάνω του. Έχει πετύχει όλους τους πόντους της ομάδας του σε αυτό το μεγάλο του. Κυρίκος για 3, το 38-42 παραμένει. Πάμε για μεγάλο φινάλε. Φιλιππάκος, για 3. Δεν θα βρίσκω από. Νίκας, στο αμυντικό και από εκεί στο Καλαϊτζόγλου. Κουτσιόπουλος, είναι μόνος του, θα το πάρει. Λοιπόν, από ποιον, Κωνσταλέτος. Πρέπει ο Μανώλης να πάρει κάποιες ανάσες. Έστω για 1-2 λεπτά. Είναι 5-48. Θα πρέπει ήδη να έχει γίνει. Για να τον δούμε τώρα. Είναι αυτά που σας λέμε. Κοντοές, Καλινίδης, Φιλιππάκος. Μην την έδωσε. Μάλιστα. Το 38-43 παραμένει. Καλά η Τζόγλου. Κουτσιόπουλος. Μιλιός. Το Μουτσιόπουλο. Προσποιείται. Ένα βηματάκι στα αριστερά. Επιθετικό rebound από τον Νίκα, 38-45. Διαφορά στους 7 πόντους. Thank you.
Mavs. Κορδέζε και επίσης το φάουλ και είναι στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Έστω στην τροφή. 39-45 από το νούμερο 13 των Jokers ανανέωσε τη διαφορά στους 6. Άστοχος η δεύτερη, επιθετικό rebound και πάλι Κοντοές, Κωνσταλέτος, Κυρίκος για 3, όχι, Πουλίτης. Φάουλ του Καλατζόγλου, μάλιστα. Νέα συνθήκη στο παιχνίδι. Με 5 ομαδικά συμπληρωμένα, 2 Jokers στέλνουν τον Κυρίκο στην γραμμή. 4-15 για το τέλος. Εύκολο στην πρώτη. Εκεί ποινή ήταν αυτή η βολή, δικό μου το λάθος. Είχα και τεχνική, ο Καλατζόγλου αποχώρησε από το παιχνίδι. Κυρίκος θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για 2. Εντάξει, είναι λογικό τώρα, καθώς ο δείχνος προς το τέλος. Εντάξει, με διαμαρτυρίες, σε κάθε φάση, ήταν δεν ήταν φάουλ. Μανδρώνης Μποχορίδης με τον Κωνσταλέτο απέναντί του. Μανδρώνης για 3. Άστοχος. Καλινίδης με τον Μποχορίδη απέναντί του μπροστά του. Κοντοές. Κωνσταλέτος και πάλι Κοντοές. Μπροστά του και τον Μουσιόπουλο. Πολύ όμορφη ασίστ, πάρε βάλε. Ταλέντο 43-45 το ψηλό. Time out 1-23 για το τέλος αυτής της μεγάλης αναμέτρησης που παρακολουθούμε εδώ στο κλειστό του Αγίου Νικολάου. Λοιπόν, οι ομάδες επιστρέψανε στο παρκέ από το time out 3-17, 43-45. Για να δούμε ποια ομάδα θα βγει νικήτρια. Νίκας Μανδρώνης Μπουλίτης. Η πορεία της μπάλας ανεκόπη από αυτό το χαλίνο που έχει εντύπωση. Η πανεφορά της μπάλας. Αδιαστικό, τι έχουμε τώρα. Το πέμπτο του ήταν τώρα, γι' αυτό είναι έξω. Λοιπόν, Μανδρώνης εκτός παιχνιδιού και ο Κοντοές εκτός, ο Καλατζόγλου, Μουσιόπουλος, Αλέξης. Ο Σταλέτος αφήσει με το αριστερό. Θα πάρει το επιθετικό rebound. Ομυρικές μάχες εδώ στο κλεισό του Αγίου Νικολάου. Φιλιππάκος για 3. Θα αναπηδήσει 1, 2, 3, 4. Δεν θα του κάνει το χατήρι.
γίνονται απίστευτα πράγματα απόψε. Μανδρώνης, Βουλίδης. Θα κλειστεί η γωνία, πρέπει να δώσει την μπάλα σε κάποιον. Τρία δευτερόλεπτα θα πάρει το φάουλ ο Μανδρώνης, πολύ κακό φάουλ από τον Πάτσι στα δύο δευτερόλεπτα. Και 6. Πάντα μπροστά η Σμερ. Μανδρώνης με τον Πάτσι απέναντι του. Για 3 από τα 8. Όχι. Τα λέω θα μαζέψει. Κυρίκος. Κλιπάκος, Κυρίκος. Για 3. Τι έβαλε ο άνθρωπος. 46-40. Θέση οδηγού και πάλι οι Τζόκερς. Κόπο, 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 μια τρικοντάρα. Από πού το βάλε. Στους γιατρείς απαντήσει ο Μητσόπουλος. Παραλίγο. 1-23. Τι ματσάρα είναι αυτή. Ο Σταλέντος. Για 3. Δεύτερο συνεχόμενο. Ήταν ο Γιαννίδης, μπαίνει μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Το ίδιο και ο Ιώσιμ Λιπάκος τρελάθηκε. 49-45. 53-1 για το τέλος. Με δύο τρίποντα μαχαιριές. Τους βάζουν από κάτω με 4. Επανέλθουμε σε πολύ λίγο. Η πιο κρίσιμη χρονική στιγμή. Οι Τζόκερς θα κάνουν όλα σωστά. Τις μέρες όλα μαντάρα. 47-6. Λοιπόν, 52-45 σε 7 από τη διαφορά. Από ό,τι φαίνεται οι Τζόκερς θα πάρουν τη νίκη. Γύρισαν από την κόλαση και κατάφεραν με αυτές τις δύο τριποντάρες να πάρουν την τρίτη τους νίκη, την δεύτερη της νίκης στο πρωτάθλημα. Το ρεκόρ τους θα πάει στο 2-2, στο 0-4 Σμερφς, οι οποίοι φτάσαν πολύ κοντά στην πρώτη τους νίκη απόψε. 55-45, βάλε ο Πάτσι στο τρίποντο, πιο μακριά από το σπίτι του. Καλό βράδυ σε όλους.